ως το Δέλτα Σίγμα, αν τα λέω καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. καλημέρα και στο Μαρακίλη. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, με πολύ χαρά μάθαμε για αυτό το σύλλογο. Αναμενόμενο βέβαια, τον περιμέναμε κιόλας. Πάμε να μας πείτε περισσότερα. Είναι μη κερδοσκοπικού, είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό. Και έργο του έχει να αναδείξει, όπως λέτε, την πολιτιστική κληρονομιά της Ιεράπετρας, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του. Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το σύλλογο, ποια θέματα έχετε στο νου να κάνετε, τι. Η Ιεράπετρα είναι ένα μεγάλο μουσείο, θα μπορούσε κανείς να πει. Έτσι. Λοιπόν. Ακριβώς, Μαρία, Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Σωμαράκης, να σας ναι. πω, κυρίες και κύριοι, έτσι. Πρόεδρος είναι ο κύριος Δοβιθάκης ο Γιάννης, ο εκπαιδευτικός. Γραμματέας είναι ο Μανουσάκης ο Φόδωρας, εκπαιδευτικός. Ναι. Ταμείας είναι ο Σαρικλάκης ο Μανώλης, πολιτικός μηχανικός. Υπεύθυνος υλικού είναι ο κύριος Δαμιλάκης ο Σταύρος, γνωστός μας από την Πολεοδομία Ιεράπετρας. Φτιάξαμε λοιπόν ένα εφταμελές και ο Παγώνης ο Νίκος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με άλλους συλλόγους και με την νεολαία βασικά. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το σύλλογο με σκοπό να αναδείξουμε, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις δραστηριότητες στην Ιεράπετρα, γνωρίζοντας ότι έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί ερευνητές στην περιοχή μας με αυτό το θέμα, τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε. Αφετηρία σκέψη ήταν η συμμετοχή μου στην Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας, Ανάδειξη Αρχαιοτήτων, πέρυσι που οργανώθηκε μια εκδήλωση από την Βενετία, μια προσεκλημένη που είχαμε, τη Μαρτέλα Ντεπάολη, και μας είπε, ας πούμε, για τα ευρήματα που υπάρχουν στο Μουσείο της Βενετίας. Και από εκεί, ας πούμε, από εκεί μάθαμε ότι υπάρχουν και άλλοι πολλοί, ας πούμε, που έχουν ασχοληθεί με την Ιεράπετρα, τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό, να αναδείξουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί, το ερευνητικό τους έργο, τις εργασίες, και να το προσαρμόσουμε στο περιβάλλον της Ιεράπετρας. Σκοπός λοιπόν είναι πρώτον αυτός, να γνωρίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία της Ιεράπετρας, και να δημιουργήσουμε κάποιες διαδρομές, ας το πούμε έτσι, με κεντρικό ένα κτίριο ανάδειξης πολιτισμού, μην το πούμε μουσείο, μια συλλογή όλων αυτών των ευρημάτων, προκειμένου να υπάρχει ακόμα άλλο ένα σημείο για τον τουρισμό, για την επιχειρηματικότητα ναι. για τον τόπο μας. Ναι. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε περισσότερο, ο στόχος είναι να φτιαχτεί μια συλλογή ακόμα, δηλαδή για να το εξηγήσουμε περισσότερο στους ακροατές μας. Ήδη έχουμε Σταδιακά. μια συγκεκριμένη Σταδιακά θα συλλογή, πάμε. έτσι δεν έχουμε μουσείο, είναι η συλλογή των αρχαιοτήτων μας, η οποία φιλοξενείται στο γνωστό μέρος, στην παλιά εμπορική σχολή, αν τα λέω καλά. Έτσι. Εκεί δεν χωράνε βέβαια άλλα αρχαία να μπουν, και εξάλλου είπαμε ότι η Ιεράπετρα είναι ένα μεγάλο μουσείο. Όπου και αν σκάψεις, όπου και αν δεις, υπάρχουν τέτοιου είδους ευρήματα. Οπότε θα έχουμε άλλο ένα χώρο που θα φιλοξενηθούν αυτά, θα μαζευτούν κάπου. Πώς θα το κάνουν, πώς το φαντάζεστε? Εν καιρό λοιπόν θα πρέπει να γνωρίσουμε καταρχήν όλους τους ερευνητές, να δούμε τα σημεία που υπάρχουν ιστορικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον, να τα αναδείξουμε, να τα καθαρίσουμε, να τα ενοποιήσουμε, ας το πούμε έτσι. Και το τρίτο, ας πούμε, ο τρίτος μεγάλος στόχος είναι να φτιαχτεί ακόμα ένα κτίριο, μην το πούμε μουσείο, μια συλλογή, για να μπορέσει να μαζέψει όλα αυτά τα ευρήματα που θα βρεθούν, ας πούμε, από ανασκαφές, ή αυτά που υπάρχουν ακόμα σε αποθήκες, το οποίο γεμίζει δύο μουσεία, δύο συλλογές ακόμα, αυτά που βρίσκονται σε αποθήκες μας. Λοιπόν, Ναι. αυτή Και είναι η έχουμε βρει και βασική. το χώρο, δηλαδή έχουμε Αυτό κάνει. είναι ακόμα, είναι ακόμα λίγο, Εγώ είναι πρόωρα, ας πούμε. βιάζομαι. Είναι πρόωρα αυτά, δεν είναι, Ναι. σιγά σιγά, γιατί οι εποχές μας δεν είναι για να κάνουμε μεγάλα άλματα, σιγά σιγά να προσαρμοστούμε στη διαδικασία, να φέρουμε
ανθρώπους δίπλα μας, κοντά μας, ασχοληθούν με το αντικείμενο και από εκεί πέρα αξιολογούμε τις ιδέες και τις προτάσεις και προχωράμε. Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη και υπάρχει και πρόταση για μουσείο. Αν πείτε τώρα εγώ τι με ρωτάτε, κύριε Σωμαράκη, μουσείο στο πρώτο γυμνάσιο, το πιο παλιό κτίριο της Ιεράπετρας. Δεν ξέρω αν είχε προχωρήσει και κάποια προμελέτη σε αυτό. Το είχαμε δέσει πάντως ότι είναι ένας καλός χώρος εκεί να γίνει ένα καλό μουσείο, το Μουσείο της Ιεράπετρας, που η Ιεράπετρα δεν διαθέτει μουσείο. Αυτό το ξεχνάμε ή το προωθούμε με κάποιο τρόπο, γιατί αν κάνουμε τη συλλογή, άλλη μια αρχαιολογική συλλογή, θα μπορούμε μετά να διεκδικήσουμε ένα μουσείο έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, η λέξη μουσείο είναι πολύ βαθιά κουβέντα και δύσκολο να σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή μια μελέτη και να προωθηθεί για να υλοποιηθεί κιόλας, έτσι. Να. Το βασικό είναι να γίνει μια συλλογή, ένα κτίριο, εκθετήριο, ας το πούμε έτσι, όλων αυτών των ευρημάτων, με καλύτερες συνθήκες για τον επισκέπτη, και να μπορούν να βγουν και στην επιφάνεια αυτά που υπάρχουν στις αποθήκες. Να. Τώρα υπάρχουν διάφορες προτάσεις, παλιότερα επίσης αυτή του πρώτου γυμνασίου Ιεράπετρας, στο Σταυρό. Αυτό υπάρχει πρόταση, αλλά υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές που δεν είναι της ώρας, πιστεύω, να υποθούν. Ναι. Είναι σε επεξεργασία και είναι καιρό. Απλά προσπαθούμε και ίσως και να δούμε οι στόχοι που υπάρχουν ως σύλλογος. Μπορείτε να βοηθήσετε. Η σύγχρονη αντίληψη πλέον των πραγμάτων είναι να αναδειχτούν τα ευρήματα, όχι να μπουν σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα κτίριο και να εκεί να εκτίθενται. Υπάρχει όρος ανοιχτό μουσείο, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν το Καλέ, το Φρούριο Καλέ, το σπίτι του Ναπολέοντα, το θέατρο που στα Βιγλία τώρα που γίνεται ένας καφές. Αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν μέσα σε μια διαδρομή με σκοπό να κινείται ο κόσμος από το ένα σημείο στο άλλο και παράλληλα να δημιουργείται, δηλαδή να ενταχθεί αυτή η διαδρομή μέσα στην εμπορική ζωή του κόσμου, δηλαδή να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το βασικό, η βασική σκέψη και αυτή είναι και η σύγχρονη αντίληψη. Δηλαδή να μην είναι, ας πούμε, τα αρχαία απομονωμένα, τα ευρήματα, όλα αυτά τα ιστορικά απομονωμένα, ας πούμε, στον χώρο τους, να υπάρχει μια ενοποίηση στα οποία μπορεί ο επισκέπτης από το ένα σημείο στο άλλο να δει κάποια σημεία που τον ενδιαφέρουν. Και παράλληλα να τονώσει κατά κάποιο τρόπο τη διαδρομή αυτή με κάποια μαγαζιά, με κάποια, όπως αρμόζει στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πλέον, ας πούμε. Δηλαδή να είναι βιώσιμη, τέλος πάντων, αυτή η διαδρομή, τα ευρήματα αυτά να ενταχθούν στον ιστό. Να. Σε μια πόλη. Μάλιστα. Απλά τα λέμε, απλά για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει, βέβαια, το αντικείμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί, ας πούμε, να αναπτυχθούν πάρα πολλά πράγματα. Σιγά σιγά όμως θα βρει ο σύλλογος στο βηματισμό του και θα δούμε ανάλογα αν υπάρχει και ανταπόκριση από τον κόσμο. Δηλαδή, αν το δεχτεί ο κόσμος, αν έχει το ενδιαφέρον να. Εννοείται ότι αυτό δεν είναι. Εννοείται ότι. Ένα κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ναι, δηλαδή, ένα σύλλογος τώρα δεν μπορεί να οραματιστεί ακόμα πλέον με τις εποχές που ζούμε και να οραματιστούμε ακόμα είναι δύσκολο. Απλά προσπαθούμε να προσαρμόσουμε μια αντίληψη, σύγχρονη αντίληψη, στο περιβάλλον που ζούμε. Τίποτα άλλο. Αν δούμε λοιπόν ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο με την εγγραφή νέων μελών, ειδικά φοιτητών που το αντικείμενο είναι στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή αρχαιολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι, ας πούμε, τα λοιπά, αρχιτέκτονες, γενικά, να μπορέσουν να βοηθήσουν με κάποιες εργασίες που θα μπορούσαν να κάνουν μέσα της σχολής τους, έτσι να βοηθήσουν με κάποια εργασία αυτό το αντικείμενο, τέλος πάντων, σκοπό που έχει ο σύλλογος. Καταλάβατε. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, χρειάζεστε λοιπόν μέλη. Αυτό είναι η γραφή ανθρώπων, νέων ανθρώπων, ειδικά που θέλουν να ασχοληθούν και που ίσως κάποια στιγμή να βοηθηθούν, ας πούμε, από τη διαδικασία αυτή.
Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν νέα μέλη, τα οποία να έχουν και σχέση με το αντικείμενο ή τέλος πάντων, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ναι, να είναι φιλόλογοι, παραδείγματος χάρη. Ναι, ιστορικοί, που να μπορούν, ναι, που να μπορούν τέλος πάντων να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και συζητήσεις, γιατί έχουμε ανάγκη να ξέρουμε την τοπική ιστορία μας, που δεν καταγράφεται κάπου, δεν μπορείς να ανοίξεις ένα βιβλίο. Πέρα από κάποιες φιλότιμες προσπάθειες που έχουν γίνει από διάφορους επιστήμονες, ντόπιους κατά καιρούς, δεν υπάρχει κάτι που να μπορείς να μελετήσεις την ιστορία της Ιεράπετρας, στην ιστορία του τόπου σου. Υπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή μέχρι και 30 ερευνητές, 30 επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την Ιεράπετρα, έχουν γράψει βιβλία από αναστατικές εργασίες, είτε από διδακτορικά ή από διπλωματικές που έχουν γίνει και τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Μπράβο. Δηλαδή τον Ιανουάριο, για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2017, εκδόθηκε μία μελέτη για το ρωμαϊκό λιμάνι της Ιεράπετρας. Το ξέρει κανένας, δεν το ξέρει κανένας. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αναδείξουμε και να τα καταγράψουμε σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα αποθητήριο πηγή για κάποιους που θέλουν να ενδιαφερθούν αργότερα σε αυτό το αντικείμενο και να μπορέσουν, ας πούμε, να αντλήσουν κάποια πράγματα και να κάνουν τη δικιά τους εργασία. Μάλιστα. Ωραία. Γι' αυτό κυρίως απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον τόπο τους, το αντικείμενο, ας πούμε, κλπ. Για να μπορέσουν να αναδείξουν περαιτέρω πράγματα που θα αξίζει τον κόπο και σίγουρα αξίζει τον κόπο. Εξού και η ιστοσελίδα του συλλόγου που ετοιμάζεται, έτσι, ιεραπετρα.com, που μπορεί κάποιος, το λέμε αυτό γιατί η τεχνολογία, καλά έχουν μπει και οι μεγαλύτερες τεχνολογίες, τους αρέσει, αλλά για τους εκεί που απευθύνεστε περισσότερο. Είναι μεγάλο εργαλείο, βέβαια, κάποτε το ραδιόφωνο. Σωστά. Έτσι τώρα μπαίνει και το διαδίκτυο, το οποίο έχει την πληροφόρηση. Όπου είσαι, ό,τι ώρα θες. Έτσι. Αρκεί να ξέρεις, βέβαια, να ξεχωρίσεις την είδηση, γιατί κυκλοφορούν και πολλές μαϊμούδες ειδήσεις, να μην πω τώρα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα μας ακούν οι συμπολίτες μας, μπορούν να εγγραφούν μέλη πέρα από το... δηλαδή μπορεί να μην έχει σπουδάσει κάποιος ιστορία τέχνης ή ξέρω εγώ, ναι, να μην είναι ειδικός, αλλά να θέλει να μάθει και να βοηθήσει. Μπορεί, εννοείται, καταλαβαίνω. Από πολλές πλευρές μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Αν μπει στο site, ας πούμε, να δει πώς μπορεί να γραφτεί μέλος. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα αρρωγά μέλη και οι χορηγοί και αυτοί που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποια στιγμή όταν τους ζητηθεί η βοήθεια και έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν. Δεν θέλουμε να... σιγά σιγά να δούμε και την ανταπόκριση του κοινού. Το θέμα είναι, σας λέω, πολύ βαρύ. Είναι πολύ διάστατο, μπορεί να πάρει πολλές μεγάλες διαστάσεις, αρκεί να το θέλει ο κόσμος και να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα να το υποστηρίξουν. Μάλιστα. Ωραία. Εμείς κάναμε την αρχή, ο κ. Ζωβιθάκης βέβαια είναι αυτός που κατέφθυνε αρχικά την όλη προσπάθεια. Έχουν μπει αυτή τη στιγμή πάνω από 30, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιδρυτικά μέλη 25 και άτομα, γράφονται συνεχώς. Από χθες έχω δει ήδη να έχουν εγγραφτεί κάποια μέλη. Με χαρά τους δεχτήκαμε και περιμένουμε την ανταπόκριση του κοινού. Ωραία, τότε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στους στόχους του συλλόγου και είπαμε, ναι, έχω μπει ήδη στο site εδώ, το οποίο έχει και εικόνες από διάφορα σημεία της Ιεράπετρας. Είναι ακόμα υποκατασκευή το site, αλλά ωραία. Η φόρμα για την εγγραφή μελών υπάρχει. Ωραιότατα. Λοιπόν, και καλή επιτυχία. Εν καιρό θα βγουν και οι δραστηριότητες που θα γίνουν στην πόλη μας προς ενημέρωση του κόσμου. Ωραιότατα. Λοιπόν, καλή επιτυχία ολόψυχα σε όλους σας που ασχολήσετε και το έχετε πάρει ζεστά. Και νομίζω ότι ήταν μια... ήταν κάτι που έλειπε από την περιοχή, έτσι. Γιατί είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Ρευθάκη τις προηγούμενες, τέλος πάντων πριν κάνα χρόνο νομίζω τον είχαμε, και είχαμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα για το τι γίνεται στην πόλη, τι υπάρχει, πού μπορούν να γίνουν ένας καφές, μας έδωσε μια υπέροχη εικόνα το πώς
το τι αρχεία υπάρχουν και το τι μπορούμε να κάνουμε να τα αξιοποιήσουμε. Δυστυχώς δεν τα έχουμε αξιοποιήσει τόσα χρόνια. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε από τα λόγια και να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Με τη συνεργασία του Δήμου, της, της εφορίας αξιοτήτων της κυρίας Σοφιανού, η οποία βοηθάει πάρα πολύ, της Μητρόπολης, έτσι, και να δούμε πώς τέλος πάντων μπορούμε να αναδείξουμε όλες αυτές τις, όλους αυτούς τους χώρους, γιατί έχουν αγοραστεί πάρα πολλά οικόπεδα και ιδιοκτησίες στην Ιεράπετρα για ανασκαφές. Mm. Ο Ζώης, ένας αρχαιολόγος πριν από 10 χρόνια, είπε στον κύριο Ριθάκη ότι αν γίνουν κάποιες ανασκαφές γύρω από το νεκροταφείο, ας πούμε, κτλ., θα ρωτάμε μα ποια κνωσό, για ποια κνωσό. Λοιπόν, αυτά καλό είναι να μπουν στο μυαλό μας και σιγά σιγά βλέπουμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Λοιπόν, ωραία. Καλή επιτυχία, ολόψυχα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Σωμαράκη. Καλημέρα. Αυτά είπα.